Πανιούνιος, για πολλούς και ιστορικός, ένας εκ των ιστορικότερων συλλόγων της χώρας, όντας και ο αρχαιότερος με 133 χρόνια ζωής, μετράει 2 κατακτήσεις κυπέλου και είναι πέμπτος σε συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Οι Πάνθηρες διανύουν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ιστορίας τους, στη ΓΑΜΑ Εθνική για 4η χρονιά, με τους ίδιους όμως φέτος να κοιτάζουν κατάματα την άνοδο στη Β' Εθνική, όντας πρώτοι μετά από 13 αγωνιστικές. Για να γίνεις όμως ο βασιλιάς της ζούγκλας, πρέπει πρώτα να σκοτώσεις το λιοντάρι. 5 βαθμούς πίσω από τον Πανιούνιο βρίσκεται το Εθνικός Πειραιάς, ένας επίσης ιστορικός σύλλογος 100 χρόνων. Που βρίσκεται 12 χρόνια μακριά από τη Β κατηγορία και 24 χρόνια μακριά από την Α. Αυτονόητο είναι ότι η ανάγκη για άνοδο είναι μεγάλη. Σήμερα, Κυριακή 10 Δεκεμβρίου, ο Πανιούνιος υποδέχει τον Εθνικό στο γήπεδο της Νέας Μήνης για ένα μεγάλη σημασία ντέρμπι κορυφής. Φυσικά δεν θα μπορούσα να λείπω από κάτι τέτοιο. Θα καταφέρει άραγε ο Πανιούνιος να ξεφύγει στη βαθμολογία ή θα αφήσει τον Εθνικό να φτάσει μία ανάσα μακριά από αυτόν? Καλημέρα, όπως βλέπετε σήμερα είμαστε on tour, είμαστε στο δρόμο για Νέα Σμύρνη. Ελπίζω να μην έχει πολλή κίνηση, είναι μια μισή ώρα πριν το match. Θέλω να φτάσω εκεί μια ώρα σίγουρα, να πάρω και εισιτήριο γιατί δεν έχω εισιτήριο πριν να πάρω από εκεί. Οπότε ναι, τα λέμε στη Νέα Σμύρνη. Πριν φτάσουμε στη Νέα Σμύρνη, σας θυμίσω όλους να κάνει subscribe όλοι τώρα κάτω. Γιατί πιο πολύ βλέπετε τα βίντεο που γουστάρετε, αλλά δεν κάνει subscribe. Οπότε κάντε όλοι κάτω για να με βοηθήσετε να έρθουν και άλλα τέτοια βίντεο από ΓΑΜΑ Εθνική, Β' Εθνική, ΑΛΒΑ Εθνική Ελλάδος και εξωτερικό ακόμα. Και να γουστάρουμε γενικά όλοι οπαδοί του ποδοσφαίρου. Οπότε ναι, subscribe και καμπανάκι τώρα κάτω. Όπως βλέπετε, Νέα Σμύρνη. Εδώ πέρα έχει ήδη αρκετό κόσμο, μία ώρα πριν το μάτς περίπου. Νομίζω για μάτς ΓΑΜΑ Εθνικής έχει αρκετό κοσμάκι σίγουρα. Η δικιά μου πρόβλεψη για σήμερα είναι νίκη Πανιωνίου. Πιστεύω είναι πιο φορμαρισμένος και θέλει πιο πολύ την νίκη, γενικά την άνοδο. Αλλά πιστεύω θα μπει πιο αποφασισμένος σήμερα και θα πάρει αυτό το μάτς μέσα στην έδρα του. Ακριβές σκορ θα πω 2-0 Πανιώνιος. Και ναι, πάμε να δούμε τι λέει ο κόσμος. Πρόβλεψη για το μάτς σήμερα, ακούω. Πιστεύω το πάρουμε το παιχνίδι. Ναι. Το θέλουμε πολύ και θα τα καταφέρουμε. Και ένα ακριβές σκορ. Τι λες, εγώ λέω 2-0 καθαρό. 2-0 καθαρά. 2-1, εγώ πιστεύω θα ένα γκολάκι. 2-1 Πανιώνιος. 2-1 Πανιώνιος, εδώ. 3-1, ωραία. Εγώ το 2-0 για τον Πανιώνιο. 2-0 καθαρό και... Εγώ 2-0 Πανιώνιος. 3-2 θα νικήσουμε. Να πω ένα χαλαρό 1-0. Χαλαρό 1-0, οκ, ωραία. Είμαστε μέσα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, ο κόσμος μαζεύεται σιγά σιγά. Σήμερα πιστεύω ότι θα βγει 3-1 για το Πανιώνιο. Σκόρερ, μπρεκ, ρωτήστε, πήγε μισό. Στον κύριο Γεωργιάδη, τον προπονητή του Πανιωνίου, ο οποίος μου είχε στείλει και μήνυμα να πήγε την καλή δουλειά που κάνω. Ήξερα πήρε και την ο πρόεδρος του Πανιωνίου, ελληνικό ποδόσφαιρο moment. Ελληνικό
απευθείας φάουλ εκτός περιοχής. Το μερό ενδιαφέρον στο μάτς, έτσι μειώνει ο Εθνικός είναι με 10 παίκτες, ο Πανιόνιος με 11. Στο 57 το μάτς, έχει ακόμα ένα μισό ώρα γεμάτο να γυρίσει το μάτς ο Πανιόνιος, για να δούμε. Ήταν σίγουρα ένα ντέρμπι, υπέροχη ατμόσφαιρα. Δεν πήραμε αυτό που θέλαμε και μάλιστα το αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες. Νομίζω ότι είχαμε τις ευκαιρίες να προηγηθούμε, να κάνουμε το 2-1, να πάρουμε στους βαθμούς. Συνεχίζουμε όπως λειτουργούμε, βήμα-βήμα, τον επόμενο αγώνα μας να φέρουμε άλλους 3 βαθμούς. Πολύ καλό πρωτάθλημα. Έτσι είναι, είναι πολύ δύσκολο, δεν το έχουμε πει. Νομίζω η συνέπεια και η σταθερότητα θα δώσει. Αυτά από τον προπονητή του κύριο Γεωργιάδη. Είχα μιλήσει και από το Instagram, τον γνώρισε επιτέλους και από κοντά. Εδώ πέρα μπήκαμε μέσα στο γήπεδο. Πολλά παιδιά γενικά μπήκανε, δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Να μιλήσουν με τους παίκτες, να πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Τρομερή εμπειρία σήμερα στη Νέα Σμύρνη. Πάρα πολύ ωραίο μάτς, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δημιουργήθηκε και από τις δύο κερκίδες, ειδικά από την κερκίδα του Πανιωνίου, έχω να πω, τους Πάνθηρες. Εντάξει, το μάτς ήταν γάμα εθνική finest. Πολλά, πολύ έντες, πολλά νεύρα. Είχε και τα γκολ του. Αν γουστάρεις τέτοια βίντεο, όπως σου ξαναπεί, πάντα κάτω το subscribe για να με βοηθήσει να ανέβω και να κάνω και άλλα τέτοια βίντεο και να γουστάρουμε όλοι οι οπαδοί του ποδοσφαίρου. Οπότε ναι, τα λέμε σε επόμενο βίντεο.